Με νέο εθνικιστικό παραλήρημα από τη Σαμψούντα, ο Ταγί Περντογάν απειλεί με αιματοκύλισμα για να φτιάξει, όπως λέει, τη Μεγάλη Τουρκία. Μάλιστα, ο ίδιος επιστρατεύει και πάλι παιδιά στην ομιλία του εν ώψη των εκλογών του 2019. Αίσθηση προκαλεί μια αποστροφή του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είπε μιλώντας σε οπαδούς του ότι στη συνάντηση της Βάρνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει βίντεο. Hepsinin video kayıtları her şey var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Değerli kardeşlerim, bu millet onurlu bir millet. Bu millet gururlu bir millet. Bu milletin gururuyla, onuruyla kimsenin oynamaya hak ve selahiyeti yoktur. İmaste ένας λαός φιλιρηνικός. Κάνουμε τα πάντα για την ειρήνη. Αλλά όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία θα το συντρίψουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Και είναι θέμα χρόνου, αναφέρει ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης δικαιοσύνης Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σχέση με την Τουρκία είναι στο χειρότερο δυνατό επίπεδο. Χθες γιορτάσαμε την εθνική επέτειο και οι ενόπλες δυνάμεις από την μεθόριο των νησιών μέχρι την μεθόριο του Εύρου ήταν κυριολεκτικά σε κόκκινο συναγερμό με το δάκτυλο σκανδάλι, διότι ενώ πριν από λίγο αναρωτιόμασταν εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο, τώρα είμαστε σχεδόν όλοι πεπισμένοι ότι το θέμα είναι μόνο θέμα χρόνου, πότε θα γίνει. Και αναρωτιέμαι πώς προέκυψε αυτή η φοβερή διολίσθηση στις σχέσεις των δύο χωρών. Πολύ φοβούμαι ότι το κακό ξεκίνησε από την επίσκεψη Ερντογάν πριν από 3 μήνες στην Αθήνα, όταν ήρθε σε ελληνικό έδαφος, απλά και μόνο για να μας βάλει την ατζέντα του όπως αυτός ήθελε, χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση από την ελληνική πλευρά, αν εξαιρέσω την φραστική, αν θέλετε, αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την συνθήκη της Λοζάνης, ότι δηλαδή η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι υπό αναθεώρηση όπως υποστηρίζει εδώ και αρκετό καιρό ο Τούρκος πρόεδρος. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο οφείλουμε να δείξουμε την αυτοπεποίθηση και την ιστορική ευθύνη, δηλώνει ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Αμανουηλίδης. Οφείλουμε σε αυτή την κρίσιμη για τα εθνικά θέματα περίοδο να δείξουμε τη σοβαρότητα, την αυτοπεποίθηση και την ιστορική ευθύνη που έχουμε ως κοινωνία απέναντι και στα παιδιά μας και στους προγόνους μας. Λαός της ειρήνης, της φιλίας, της δημοκρατίας. Ειρήνη, φιλία και δημοκρατία όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου από όλους. Κατά τούτο είμαστε έτοιμοι όμως να υπερασπιστούμε μέσα από την κληρονομιά μας και χωρίς καμία έκπτωση την ελευθερία μας, ιδίως όμως να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, το έδαφος μας και την κυριαρχία μας. Επίσης, με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφει η του τουρκική εφημερίδα Χουριέτ τη συνθήκη διαβίωση στον καταβλισμό τη Λέσβου, την ώρα που ο Ταγί Περντογάν θα διαπραγματεύεται με του Ευρωπαίου στη σύνοδο τη Βάρνα για το προσφυγικό. Η φάλαγγα. Γιατί δεν είναι. Ω πέμπτη φάλαγγα τη επικοινωνιακή στρατηγική τη Τουρκία. Δυστυχώ υπάρχουν λάθη τα οποία επιτρέπουν στην άλλη πλευρά να δημιουργεί θέματα εις βάρος μας. Στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου του 1821, αναρτήθηκε πανό. Οι πολίτες σήκωσαν πανό, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα προς τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης, ζητώντας την άμεση αποφυλάκησή τους.